Okay, first half we play very στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί, παίξαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και σαν τακτική αλλά και για τον κόσμο που έβλεπε από έξω. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε κάποια από αυτή για να σκοτώσουμε το παιχνίδι. Στο ημίχρονο μπήκαμε στα αποδυτήρια, είπαμε ότι δεν πρέπει να δώσουμε χώρες στον αντίπαλο και να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Δυστυχώς δεν κάναμε αυτό το πράγμα, ασυναίσθητα δώσαμε χώρο, γυρίσαμε προς τα πίσω. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μας λάθος, γιατί σε μια στιγμένη φάση κάνανε ένα καλό γέμισμα και ισοφάρισμα και δυστυχώς εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι. Αυτή η εξήγηση γι' αυτό, γιατί γύρισε ο Μάρκος. Δεν έχω κάποια απάντηση για την ερώτηση, γιατί και στο ημίχρονο αυτό συζητήσαμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, να πιέζουμε, να συνεχίσουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Αλλά ανέβηκε και ο Ατρόμητος, άρχισε να δημιουργεί ποδόσφαιρο, να παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Εμείς αυτό που σας είπα, συνέστητα γυρίσαμε πίσω, έγινε αυτή η φάση, ισοφαριστήκαμε και σίγουρα και με το δίκιο του κόσμου ήταν δυσαρεστημένος στο τέλος. I don't know. This is, I think, a question for the coach, so I can't answer this. Είναι ερώτηση για τον προπονητή, δεν μπορώ να σας απαντήσω για τακτικό. Υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση μεγάλη. No, we don't have pressure. We want to play every game. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πίεση. Δεν είναι ποδοσφαιριστές, είμαστε. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είδαμε το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, που είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Ήρθαμε εδώ, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο. Δυστυχώς δεν πήραμε την νίκη. Τώρα έχουμε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μπροστά. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Το είχα πει και στην αρχή της χρονιάς ότι νιώθω άνετα πολύ όταν παίζω μπροστά, αλλά οπουδήποτε μου πει ο προπονητής να παίξω, θα παίξω, σέβομαι την απόφαση του.